Μέτρο εξαθλίωσης και εξευτελισμού των νοσοκομιακών γιατρών χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της τοπικής ενώσεως Νίκος Χαυτούρας στις επερχόμενες αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια που προβλέπουν πάγωμα μισθολογικών προαγωγών και του χρόνου επιδόματος. Όπως εκτιμάται, αυτές οι αλλαγές που έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά μνημονιακών μέτρων θα επιφέρουν μειώσεις έως και 300 ευρώ το μήνα στις ήδη πετσοκομμένες αποδοχές των νοσοκομιακών γιατρών. Υπάρχουν στις εφημερίες από τότε που μπήκαν τα μνημόνια πάνω από 150% μειώσεις, 30 με 40% στους μισθούς. Για να καταλάβετε, ένας επιμελητής Β παίρνει 1.100 ευρώ πρώτος μισθός. Ένας επιμελητής Β χειρουργικής που ήταν να διοριστεί εδώ, έχει διοριστεί και ήρθε ο διορισμός μετά από 6 χρόνια, τελικά θα παραμείνει στη Σουηδία, στο Γκέντερμπουργκ, πρώτος μισθός 6.500. 6.500 και τα έξοδα περίπου είναι τα ίδια. Εξευτελίζουν τον γιατρό και ότι δεν θέλουν να έχει ο πολίτης δημόσια υγεία. Το μόνο που ενδιαφέρει βέβαια τους τροϊκανούς και ακολουθεί πιστά η κυβέρνηση είναι να έχει στρατό και αστυνομία. Δημόσια υγεία δεν χρειάζεται ο πολίτης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών της Μαγνησίας, οι συνεχείς περικοπές στα ειδικά μισθολόγια αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο εγκαταλείπουν όλο και περισσότεροι επιστήμονες. Και αυτό είναι ένα μέτρο στα πλαίσια εξευτελισμού του επαγγέλματος του γιατρού, που δίνει τα πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο. Δυστυχώς, το ειδικό μισθολόγιο, που και αυτό εξειδικεύεται προς τα κάτω, θέλουν να το καταργήσουν. Θέλουν να μας συντάξουν στο ενιαίο μισθολόγιο, αλλά θα ξεχάσουν τα επιδόματα, θα ξεχάσουν τα χρόνια σπουδών. Με αποτέλεσμα θα εξευτελίσουν ακόμη περισσότερο το επάγγελμα και όλα αυτά οδηγούν σε ένα πράγμα. Έχουν ένα στόχο. Οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση της υγείας με τον εκδιωγμό των γιατρών. Γιατί οι γιατροί ήδη, περισσότεροι, σκέφτονται σε ποια χώρα θα πάνε, να φύγουν έξω. Πάντως, η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια μπροστά στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια. Θα έχουμε σύσκεψη όλων των ενώσεων στη Θεσσαλονίκη, εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 9 του μηνός. Και μετά, βέβαια, πέρα από την κινητοποίηση που θα κάνουμε εκεί στη Διεθνή Έκθεση στις 10 του μηνός, θα καθορίσουμε και κινητοποιήσεις συλλογικά όλες οι ενώσεις μαζί.